καταβληθεί σε μίσος. Δηλαδή θα έλεγε κανένας φοβερή εποχή. Και αυτή είναι εμπολής η εποχή μας. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Έσχατες ημέρες. Μιλήσαμε και είπαμε τι είναι αυτές οι έσχατες ημέρες. Είναι εκείνες που είναι κοντά στον ερχομό του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι κοντά στον ερχομό του Χριστού. Αν κάθεστε και το σκέπτεστε αυτό μόνοι σας, ότι ο Κύριος έρχεται, εκείνο που λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος, ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος είναι κοντά, όχι, προσέξτε με, όχι τροπικά κοντά, αλλά χρονικά κοντά. Τότε ξέρετε πόσο ωραία θα είναι η ζωή σας. Δεν θα κολλήσετε ποτέ στην αμαρτία. Δεν θα μείνετε αμέριμνοι και να πείτε δεν βαριέσαι τώρα, εγώ διασκεδάζω. Όχι ποτέ. Αλλά θα έχετε μεμεριμνημένων βίων ή μεμεριμνημένη μετάνοιαν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Δηλαδή μια μετάνοια γεμάτη από φροντίδα. Γεμάτη από φροντίδα. Τι κάνω, τι φτιάχνω. Λοιπόν, αυτές λέει τις έσχατες ημέρες. Καταρχάς οι ψευδοπροφήτε θα πληθύνουν. Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτε? Όσοι λέγουν είτε άμεσα είτε έμεσα για μια ευτυχισμένη εποχή, για ένα πρόσωπο που θα κάνει ευτυχισμένη την εποχή. Αυτοί λέγονται ψευδοπροφήτε. Το θέμα των ψευδοπροφητών έχει ευρία μπάντα, ευρία περιοχή, ευρύ φάσμα. Ψευδοπροφήτης είναι και εκείνος ο οποίος μπορεί να λέγει πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Δηλαδή ψευδοπροφήτης είναι ο Φρόιντ. Ψευδοπροφήτης είναι ο Δαρβίνος. Ναι, διότι λέγουν πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή και ρυθμίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά. Είναι όλες οι θεωρίες οι οποίες απομακρύνουν από την απλότητα του Χριστού. Όμως ψευδοπροφήτης είναι και εκείνος ο οποίος μιλάει για τον ερχομό κάποιου Μεσσίου, δηλαδή κάποιου προσώπου που θα κάνει μια εποχή καλύτερη. Πιστέψτε με, εκείνοι οι ψευδοπροφήτες που έτσι μιλούν και κινούνται είναι πάμπολοι στην εποχή μας. Πάμπολοι. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε. Είδατε πόσοι στην Ελλάδα εμφανίζονται. Και όμως πάρα πολλοί Έλληνες, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουν αυτή την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος, τελικά πέφτουν στο να αποδεχθούν αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Εδώ στη Λάρισα, προσέξτε κάτι, στην οδό Κουμπουνδούρου, νομίζω 5 αριθμός έως 7, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα κέντρο, αίθουσα πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι είναι εκεί, γνωστικών κέντρων, και λέγεται Νέα Ακρόπολης. Νέα Ακρόπολης. Και εκεί ξεκινάνε κάποιες ομιλίες μία φορά μου φαίνεται την εβδομάδα, που μιλάνε και αναφέρονται στον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος, ποια θα είναι η ευτυχία του και ποια θα είναι μια ευτυχισμένη εποχή που μπορεί να έλθει. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Είναι γνωστικισμός. Και μάλιστα αυτή η Νέα Ακρόπολης, πού θα μπορούσατε να το φανταστείτε, είναι γνωστικισμός που έρχεται από τη Δύση και μάλιστα από τη Νότια Αμερική. Όπως έχουμε και των γνωστικισμών από την Ανατολή, που είναι όλες αυτές, θα λέγαμε, οι θεωρίες και οι θρησκείες της Ανατολής, ο Ανατολικός Διαλογισμός κτλ. Βάση τους έχουν πάντοτε τον γνωστικισμόν. Ο μασονισμός, παιδιά, στηρίζεται εις τον γνωστικισμόν. Τι φοβερό!
η θεοσοφία στηρίζεται εις τον γνωστικισμόν. Όλοι αυτοί, είτε πρόσωπα είτε θεωρίες, είναι ψευδοπροφήτε και ψευδοπροφητισμός. Και οι φθορείς, θα πληθύνουν οι φθορείς. Ποιος είναι ο φθορέας? Έχω ιδιαίτερως υπογραμμίσει στο κείμενο τη λέξη φθορέας. Οι φθορείς είναι αυτοί που καταστρέφουν από το φθύρο, που θα πει καταστρέφω. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι παιδιά? Εκείνοι που προκαλούν μέσα στην ιστορία, μέσα στην κοινωνία, φθορά του λαού, και μάλιστα του λαού του Θεού, και μάλιστα ιδιαίτερως στους νέους. Η θεωρία του Δαρβίνου είναι μία θεωρία φθοράς. Αφού κατάγομαι από τον πίθηκο, τότε γιατί να είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου? Ουσιαστικά είμαι ένα ζώο, αφού κατάγομαι από τον πίθηκο. Ύστερα, η θεωρία του Φρόιντ δεν είναι παρά μία θεωρία φθοράς, όταν ομιλεί για έναν πανσεξουαλισμό. Δεν είναι αυτό μία θεωρία φθοράς? Όταν πια ξεβγάζουμε τα παιδιά από την παιδική ακόμη ηλικία, από την ηλικία του δημοτικού σχολείου, να μιλάμε ποιος είναι ο φίλος σου. Με συγχωρείτε που μιλάω, αλλά μου φαίνεται πως τα ξέρετε. Μάλλον προπορεύεστε από μένα, λείπω στη γνώση. Ποιος είναι ο φίλος σου και ποια είναι η φίλη σου? Και τρέχουν όλοι να πιάσουν το φίλο ή τη φίλη. Δηλαδή εννοείται με την κακή σημασία. Έτσι. Για να μην πω άλλες λέξεις και άλλους χαρακτηρισμούς. Αυτό τι είναι? Δεν είναι μία φθορά? Βλέπετε λοιπόν ότι ο φροϊδισμός, ο Φρόιντ, ένας φθορέας είναι. Ένας φθορέας της κοινωνίας. Θέλετε ακόμη και άλλα παρακάτω? Ο αναρχισμός τι είναι? Δεν είναι μία φθορά? Οι άνθρωποι αυτοί δεν κινούνται με αυτήν την έννοια της φθοράς? Και ούτω καθεξής. Παιδιά, προσέξτε. Σήμερα οι φθορείς έχουν κυριολεκτικά πληθύνει. Και ευτυχισμένος εκείνος ο νέος που μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτή η φθορά. Και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους, λέει στη συνέχεια. Και τα πρόβατα θα στραφούν σε λύκους. Δηλαδή οι ήμεροι άνθρωποι θα γίνουν λύκοι. Όπως και ποιμένες. Ξέρετε θα πει να σε ποιμένας προβάτων και να γίνεις λύκος? Οπότε να τρως τα πρόβατα. Το φαντάζεστε αυτό? Είναι φοβερό πράγμα. Πώς μπορεί να τρώει κανείς τα πρόβατα? Είναι πολλοί οι τρόποι που μπορεί να τρώει κανείς ένα πρόβατο. Δηλαδή τον ήμερον άνθρωπο των πιστών. Καταρχάς είναι μια εκμετάλλευση οικονομική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που στο τέλος αποδεικνύεται αυτός που ποιμένει ότι δεν είναι παρά ένας λύκος που ρημάζει τις ανθρώπινες ψυχές, τις ψυχές εκείνων που ποιμένει. Σκεφτείτε το αυτό πράγμα. Και ότι η αγάπη θα στραφεί σε μίσος. Ο Χριστός το είπε ως εξής: και η αγάπη των πολλών, λέγει, ψυγίσετε, θα γίνει ψυγείον. Δεν θα αγαπούν πια οι άνθρωποι, θα είναι οι άνθρωποι αφιλοί. Δεν θα αγαπούν. Αφιλή, φιλό θα πει αγαπώ. Αφιλός θα πει αυτός που δεν έχει αγάπη. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και κάτι περισσότερο, ότι μεταβάλλεται σε μίσος. Σήμερα Των πιστών τον μισούν οι άνθρωποι της αμαρτίας. Δεν τον αγαπούν. Γιατί? Γιατί απλούστατα τους ελέγχει η παρουσία του. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να τον κακοποιήσουν, να τον εξαφανίσουν δωρεάν, όπως λέει ο Χριστός για τον εαυτόν του, εμίσησαν με δωρεάν. Αν το ενθυμίστε αυτό, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από τους Ψαλμούς και το λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αναφέρεται στο Χριστό, αλλά αναφέρεται και στον κάθε πιστό.
τι θα πει, δωρεάν θα πει χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Με μίσησαν χωρίς λόγο. Αναρωτιέται ο πιστός, γιατί με μισούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει λογική απάντησης. Γιατί ξεπηγάζει από κάποια βάθη, που τα βάθη αυτά είναι τα βαθέα του σατανά που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Για σκεφτείτε το αυτό. Πάμε παράγραφο τετάρτη. Αυξανούσις γάρ της ανομίας, μισήσου συναλλήλους και διώξουσι και παραδώσουσι, και τότε φανίσεται ο κοσμοπλανής ως Υιός Θεού και ποιήσει σημεία και τέρατα, και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού και ποιήσει αθέμητα α ουδέποτε γέγονεν εξ αιώνος. Και όταν λέει αυξάνει η ανομία, τι θα πει ανομία? Ανομία είναι όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν ξεχάσει τις εντολές του Θεού και είναι έξω από τους νόμους του Θεού. Αυτό λέγεται ανομία. Τότε οι άνθρωποι θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε τους ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλον. Το έχετε δει αυτό. Βέβαια θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το λόγο του Θεού. Δεν τους τρέφει ο λόγος του Θεού. Και τότε ο ένας διώκει τον άλλον. Ο ένας παραδίδει τον άλλον. Αυτό μάλιστα ο Κύριος το λέγει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, απογοητευτικόν. Ότι μπορεί ο πατέρας να παραδώσει το παιδί του στις αρχές και εξουσίες. Και η κόρη τη μάνα. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν μία βαθιά, θα λέγαμε, εξαίματος συγγένεια, στο τέλος να πέσει τέτοιο μίσος ώστε ο ένας να παραδίδει τον άλλο μόνο και μόνο για τις χριστιανικές του ιδιότητες, για τη χριστιανική του ιδιότητα. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πάρω την περίπτωση των κομματικών, της κομματικής περιπτώσεως. Μπορεί ο άνδρας και η γυναίκα να ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα, και όταν υπάρχει φανατισμός να φτάνει η γυναίκα, το έχω υπόψη μου αυτό, να πάει να λέγει στις αρχές τι κάνει ο άνδρας της, και αντίστροφα, διότι το κομματικό μίσος φτάνει να υπερκαλύψει την αγάπη της συζυγική. Το φαντάζεστε? Και όμως γίνεται. Αυτό τώρα, όταν υπάρχει η χριστιανική ιδιότητα, μόνο και μόνο γιατί είναι το παιδί μου χριστιανός, να κάνω το κάθε τι, να το σκοτώσω ακόμη, αρκεί να μην είναι χριστιανός, ή γιατί έγινε μοναχός, ή γιατί έγινε κληρικός ή μοναχή και ούτω καθεξής. Ναι, ξέρετε από πόσους έχω ακούσει, προτιμούσα το παιδί μου, λέγει, ακούστε, προτιμούσα το παιδί μου να γίνει ναρκωμανής, άκουσον, να γίνει ναρκωμανής παρά να γίνει μοναχός. Ακούστε. Φαίνεται, θα έπρεπε να επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο σε ένα άλλο παιδί τουλάχιστον, σε τέτοιους γονείς, για να δοκιμάσουν τι σημαίνει να έχεις παιδί ναρκωμανές, για να καταλάβεις και να πεις κάποτε, δεν ήταν και το παιδί μου αυτό να είχε γίνει μοναχός. Δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πώς κινούνται οι άνθρωποι. Βλέπετε, αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Συνέβαιναν πάντοτε. Στην εποχή μας έχουν επικνώσει. Δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι το παιδί τους θρησκεύει. Ξέρετε πόσα παιδιά από σας με ακούτε τώρα. Εγώ γνωρίζω. Γνωρίζω γιατί μου τα λέτε εσείς ήδη. Πόσες φορές φτάνουν να έχουν την φοβερή αντίδραση της μάνας ή του πατέρα ή και των δύο, προκειμένου να ασκήσουν την πνευματική του ζωή. Φοβερό. Να κρύπτεται το παιδί για να κάνει την προσευχή του,
να πηγαίνει κρυφά στην εκκλησία ή κρυφά να πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο. Ναι, υπάρχουν και εδώ τώρα που με ακούτε, υπάρχουν και αγόρια και κορίτσια. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι και αυτό σε μεγάλη έκταση θα συμβεί. Γι' αυτό, παιδιά, θα σταματήσω εδώ να μην πω περισσότερα, για να συνεχίσουμε την ερχομένη φορά, και που είδατε, τότε λέει άμα συμβούν αυτά, τότε θα εμφανιστεί ο κοσμοπλανής, δηλαδή ο Αντίχριστος, τον οποίον η διδαχή τον αποκαλεί κοσμοπλανή, αυτός ο οποίος πλανά την γη, τον κόσμο, και ακόμη, προσέξτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και που είναι, ξέρετε, στις ημέρες μας τίνει να γίνει, δια πρώτη φορά στην ιστορία τίνει να γίνει, ότι στο χέρι του θα παραδοθεί η γη. Πώς θα παραδοθεί η γη? Όταν γίνει η γη ένα κράτος και συνεπώς ένας κυβερνήτης. Βλέπετε αυτό σήμερα στην εποχή μας να γίνεται μία τάση, υπάρχει μία τάση ενώσεως των λαών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλα αυτά, σε όλα αυτά μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού, για να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε πάντοτε όρθιοι. Παιδιά, αυτά για απόψε.